isso aqui não, né? Σήμερα ένα διαγωνιστική για το πρωτάθλημα της Άλβα 2 ΣΚΑΗ μεταξύ των ομάδων ΑΕΛ, Λεχενών και Ψηλαλωνίων. Σήμερα το Αγίο Ανδρέο γιορτάζει η Πάτρα και σε όσους γιορτάζουν για την ομάδα μας χρόνια της πολλά από το τηλεοπτικό συνεργείο της ΑΕΛ και ελπίζω να γιορτάσουμε και εμείς την έκτη μας νίκη με τα Ψηλαλώνια. Οι ομάδες που κατεβαίνουν στο παιχνίδι είναι οι εξής. Τα Υψηλά Λόνια, νούμερο 4 Κότας, νούμερο 5, ναι, τα Υψηλά Λόνια κατεβαίνουν με την εξής σύνθεση. Κότας νούμερο 4, Κοντογιάννης νούμερο 5, Κρεμμύδας νούμερο 6, Νικολόπουλος νούμερο 7, Φιλιππάκης νούμερο 8, Παναγόπουλος νούμερο 9, Γκολές νούμερο 10, Κομπορόζος νούμερο 11, Μανολόπουλος νούμερο 12 και Μαγδαληνός νούμερο 13. Η ΑΕΛ κατεβαίνει με την εξής δεκάδα. Δαμιανός, Κοντόγιώργας, Μελάς, Νέγκας, Σταυρόπουλος, Λαγογιάννης, Κοτσόνης, Λιβαδάς, Μαντάς και Χτενίδης. Οι ομάδες προθερμαίνονται πριν αρχίσει το παιχνίδι. Υπήρχε αμφιβολία αν θα κατέβαινε ο Κοντόγιωργας. Τελικά η ομάδα μας κατεβαίνει κομπλέ. Λείπει μόνο ο Σμπυρνής, ο οποίος είναι τραυματίας. Ελπίζουμε να πάμε και σε αυτό το παιχνίδι καλά. Λείπει, ξέχασα να πω ότι λείπει από την ομάδα ο Μεϊντάνης, ο οποίος παραθερίζει την Αθήνα. Επιχειρεί ένα κάρφωμα ο Λιβαδάς, πολύ δυναμικό. Ελπίζω και στον αγώνα να συμβεί το ίδιο από τους παίχτες μας. Κοίτα ρε καρφώματα που είναι. Αρισταυρόπουλε, καλά. Μία θέλω. Κώστα, μία, Κώστα. Πάλι. Το ηθικό της ομάδας από την προθέρμανση φαίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Οι παίχτες μας με πολύ αέρα στην προθέρμανση. Στον αγώνα ελπίζω να συνεχίσουμε με την ίδια μας όρεξη. Και το λαό σου. Είναι έτοιμες οι ομάδες να παραταχτούν στο παιχνίδι. Ακόμα δεν ξέρω τις συμμετοχές των ομάδων. Μόλις γκουν στη σέντρα θα πούμε και τις συνθέσεις, τις πεντάδες. Λίτρα, ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο. Δεν μπορεί. Καθυστερούν λίγο οι ομάδες, παίρνουν συμβουλές από τους coach τους. Η ΑΕΛ... Ναι. Yeah.
Η ΑΕΛ είναι παρατεταγμένη στο κέντρο, περιμένοντας το τζάμπολ. Η συμμετοχή για τα ψηλαλόνια είναι νούμερο 4 Κότας, νούμερο 11 Κομπορόζος, νούμερο 12 Μανολόπουλος, νούμερο 6 Κρεμμύδας και νούμερο 10 Ογκολές. Η ΑΕΛ κατεβαίνει με τον Λιβαδά, ο οποίος στείνεται στο τζάμπολ, Κοντόγιώργα, Μαντά, Κοτσόνη και Δαμιανό. Το παιχνίδι αρχινάει στον Κοτσόνη, πρώτη επίθεση για την ΑΕΛ. Κοτσόνης προσπαθεί να δώσει στο Μαντά, Μαντάς γυρίζει στο Δαμιανό. Μια πολύ ωραία μπαλιά του Δαμιανού στη ρακέτα και ο Κοντόγιώργας στο πρώτο καλάθι για την ΑΕΛ. Κατεβάζει ο Μανολόπουλος. Αλλάζει με τον... Ξανά Μανολόπουλος, Κότας. Κότας. Και η μπάλα από τα πόδια του Κοτσόνη έξω. Ανανεώνεται ο χρόνος για τα ψηλαλόνια. Κότας. Στο Φιλιππάκι. Σουτ δύο πόντων, παίρνει το rebound μετά το άστοχο σουτ του Δαμιανός, κατεβάζει. Κοντόγιώργας, Λιβαδάς, στο Μαντά. Προσπαθεί ο Μαντάς, αστοχή και για τα ψηλαλόνια. Στον Κότα, Κότας κάνει τη γνωστή προσποίηση και 2-2, 18-55. Πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Κοντόγιώργας δίνει ξανά στο Δαμιανό. Μαντάς, Δαμιανός κάνει μπάσιμο, σουτάρει, αστοχή, προσπαθεί να ξανακερδίσει την μπάλα, την κερδίζει στον Κοντόγιώργα, κάνει το πίβοτ, αστοχή και ο Δαμιανός κάνει το 4-2 για την ΑΕΛ. Κρεμμύδας κατεβάζει την μπάλα. Πάνω το Δαμιανός. Ξανά Κρεμμύδας. Και φάουλ ο Δαμιανός. Απ' έξω είναι η μπάλα. Α, δεν είναι πλάγια, είναι δύο βολές. Γιατί? Δεν έγινε σωστό το φάουλ. Κρεμμύδας στις δύο βολές για τα ψηλαλόνια. Ευστοχή στην πρώτη. Και η δεύτερη είναι εύστοχη. 4-4 το σκορ. Κοτσόνης. Κοτσόνης κατεβάζει. Μια πολύ ωραία μπαλιά στο Λιβαδά. Λιβαδάς μπαίνει και 6-4 για την ΑΕΛ. Κρεμμύδας, τα ψηλαλόνια. Κλέβω Δαμιανός, δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Μπάλα για τα ψηλαλόνια. 20 δευτερόλεπτα. Η επίθεση των ψηλαλονιών. Κρεμμύδας. Μανολόπουλος. Μια μπαλιά και φάουλ από το Λιβαδά στο Φιλιππάκι. Παίξω η μπάλα στο Γκολέ. Σουτάρει ο Γκολές. Κερδίζει την μπάλα στον Κότα για τα ψηλαλόνια. Ξανά 30 δευτερολέπτων επίθεση. Σουτ τριών πόντων ο Κότας. Αστοχή, κερδίζει την μπάλα ο Γκολές. Σηκώνεται, αστοχή, παίρνει το rebound ο Λιβαδάς και κατεβάζει. Μαντάς. Ελύσεται, ξανά στα Λιβαδά, Κοντόγιώργας αποδέχτης της μπάλας και καλάθι, 8-4 για την ΑΕΛ. Ένα καλό ξεκίνημα για την ΑΕΛ. Τα ψηλαλόνια στην επίθεση, Κρεμμύδας, Κότας. Ο Κότας ζητάει στήριγμα στον Κρεμμύδα και δεύτερο φάουλ, ο Δαμιανός. Πρέπει να προσέξουμε λίγο. Δεν χρειάζεται αυτά τα φάουλ έξω από, από τις περιφέρειες. Μας γεμίσουνε φάουλ πάλι.
Ρεμίδας κάνει μπάσιμο, σουτάρει για δύο πόντους, κερδίζει το ριμπάου, το Κοντογιώργιος κάνει την μπάλα, γκολές και καλάθι για τα ψηλαλόνια. 8-6 για την ΑΕΛ. Δαμιανός κατεβάζει στο Μαντά, Λιβαδάς, Δαμιανός ξανά, Κοτσόνης. Δαμιανός, σουτάρει, αστοχή, προσπαθεί να ξανακερδίσει ο Κρεμίδας στην μπάλα, τα ψηλαλόνια. Επίθεση έχουν τα ψηλαλόνια. Μπάσιμο από το νούμερο 8, κερδίζει ο Κοντόγιουργιας μετά το άστοχο σουτ. Δαμιανός στην επίθεση, σουτάρει, αστοχή, ξανακερδίζει την μπάλα και η μπάλα είναι για την ΑΕΛ, μετά την παρέμβαση του Γκολέ. Μαντά στον Κοτσόνη, ξανά Μαντάς, κάνει τρίπλες, σουτάρει, φάουλ έγινε, ξανακερδίζει την μπάλα, δεν δίνεται και τζάμπολ. Όχι, φάουλ νούμερο 10, Γκολές. Απ' έξω η μπάλα. Αναφέρω Κοτσόνη στο Δαμιανό. Ξανά Κοτσόνης, μια μπαλιά στην κορφή, γυρίζει μπάλα ξανά στον Κοτσόνη, σου δύο πόντων, εύστοχο, 16 το σκορ. Κρεμίδας για τα ψηλαλόνια κατεβάζει. Κρεμίδας. Και τελικά το σουτ του Κοτσόνη ήταν 3 πόντων. Κοντόγιωργιας στον ευνηδιασμό πολύ καλά, στο Δαμιανό, lay up και καλάθι, 13-6. Έχει ξεκινήσει καλά η ΑΕΛ, ελπίζω να συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο, με σοβαρότητα. Κότας για τα ψηλαλόνια, στο Φιλιππάκη, ξανά Κότας, κλέβει προς τη μήνο Κοτσόνης, Φιλιππάκης, κλείνεται. Στον Κότα, προσπαθεί να κλέψει ο Κοτσόνης και κάνει βήματα ο νούμερο 12, ο Μανολόπουλος. Time out για τα ψηλαλόνια. Έχει ξεκινήσει καλά η ΑΕΛ. Η αμυνά της είναι αρκετά δεμένη. Δεν έχουμε ρήγματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και επιθετικά πάει αρκετά καλά. 14 λεπτά. 35 δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο και οι συστάσεις από την ηγεσία, την τεχνική της ΑΕΛ προς τους παίχτες μας. Τέλειωσε ο χρόνος του time out. Παίχτες ξανά για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Απ' έξω ο Δαμιανός στον Κοτσόνη. Κατεβάζει ο Κοτσόνη στην μπάλα. Κρατάει την μπάλα στο Μαντά. Μαντά σου δύο πόντων. Εύστοχος, 15-6. Το σκορ για την ΑΕΛ. Ψηλαλόνια με τον Κρεμίδα, κατεβάζουμε. Κρεμίδα στον Κότα. Σουτ δύο πόντων ο Κότας, ευστοχή. Έμπειρος ο Κότας. Ένας πρώην παίχτης της ΑΕΛ, ο οποίος έχει βοηθήσει νομίζω αρκετά την ομάδα μας και στα πρώτα της βήματα ιδιαίτερα. Κοτσόνης. Κρατάει την μπάλα. Μια παλιά έξυπνη στο Μαντά. Σουτ το Μαντάς και καλάθι. 17-8. Μπροστά η ΑΕΛ. 9 πόντους. 13-40. Πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κλέβει ο Δαμιανός. Πολύ έξυπνα. 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση των ψηλαλονίων. Μια μπαλιά στον Κολέ. Κλείνεται από δύο παίχτες της ΑΕΛ. Κερδίζει ο Κοντόγιωργας. Προσπαθούμε να βγούμε στον ευνηδιασμό. Είναι μπρος πίσω, δεν δίνεται.
σουτ 2 πόντων, κερδίζει το rebound ο Φιλιππάκης και καλάθι και φάουλ από τον Κοντόγιωργα. (17-10) και μια βολή για, για τα ψηλαλόνια. Φιλιππάκης. Αστοχή, παίρνει το ριμπάου το Κοντογιούργιος, Δαμιανός. Δαμιανός στο Κοτσόνι. Κατεβάζει ο Κοτσόνι στην μπάλα. Προσπαθούμε να βρούμε τη σύστημα, το σύστημά μας. Μαντάς, σουτάρι, ξανακερδίζει την μπάλα. Σηκώνεται, αστοχή πάλι. Και με τρίτη προσπάθεια πετυχαίνει άλλο ένα καλάθι για την ΑΕΛ. 19-10. Πολύ δυνατός κατά τα καλάθια ο Μαντάς μέχρι τώρα. Κότας γυρίζει στον Κολέ, χάνει ο Κολέ στην μπάλα για την ΑΕΛ. Διαμαρτύρονται οι παίχτες των ψηλαλωνίων, ζητούν την μπάλα. Δεν έχει δίκιο νομίζω νούμερο 6. Ζητούνε τζάμπολ για αυτή τους την απόφαση οι διαιτητές. Είχαν διαφορετική γνώμη μεταξύ τους. Τελικά είναι τζάμπολ. Η Δάλη Λιβαδά στο τζάμπολ με τον Κολέ. Μας κερδίζουν την μπάλα μετά την παρέμβαση του Κοτσόνι. Μπάσιμο από τον Κολέ και φάουλ από τον Δαμιανό. Το τρίτο φάουλ του Δαμιανού. Θέλει προσοχή. Δεν χρειάζεται άλλα φάουλ από τον Δαμιανό. Σουτ ο Γκολές. Αστοχή στην πρώτη. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Η δεύτερη είναι εύστοχη. Μετά την αναπήδηση στο Στεφάνι. Κοτσόνης για την ΑΕΛ. 19-11 είναι το σκορ. 12 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δαμιανός κατεβάζει. Μπαίνει. Μια πολύ ωραία μπαλιά στο Λιβαδά και φάουλ. Ο νούμερο 6 Κρεμμύδας. Απ' έξω είναι η μπάλα. Για την ΑΕΛ. Μαντάς επαναφέρει στον Κοτσόνι. Ο Κοτσόνις προσπαθεί να αποφύγει έναν αντιπαλό του. Σουτάρει και γράφει άλλο τα καλάθι για την ΑΕΛ. 21-11. Μπροστά η ΑΕΛ. Πάντα. Κρεμμύδας για τα ψηλαλόνια. Κατεβάζει στον Κολέ. Μανολόπουλος. Σουτ 2 πόντων. Άστοχος. Παίρνουμε το rebound με τον Κοντογιούργα. Μετά την παρέμβαση του Λιβαδά. Δαμιανός. Δαμιανός κατεβάζει αργά αργά. Κοτσόνης. Προσπαθεί να αποφύγει έναν αντιπαλό του. Σουτάρει. Άστοχος. Παίρνει το rebound το Κοντογιούργα. Σουτάρει με ταυλό. Άστοχος. Και ο Κοντόγιωνας. Μπάσιμο Κρεμμύδας για τα ψηλαλόνια. Σουτάρει, αλλάζει χέρι και καλάθι. 21-13. Η ΑΕΛ μπροστά πάντα. 11 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Δαμιανός στον Κοντόγιωργα. Μια παλιά στο Δαμιανό. Σηκώνεται και καλάθι. 23-13. Μπροστά η ΑΕΛ. Κρεμμύδας κατεβάζει για τα ψηλαλόνια. Κότας, σου δύο πόντων έστοχος. Και ο Δαμιανός για την ΑΕΛ. 23-15. Κοτσόνης. Βρίσκει αμαρκάριστο τον Κοντόγιωργα, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Απ' έξω για τα ψηλαλόνια, Κρεμμύδας στην επίθεση. Κρεμμύδας ξανά, Κότας. Φιλιππάκης, μια παλιά στον Κρεμμύδα. Μπαίνει μέσα στην καρδιά της άμυνας, κόβεται. Κότας,
Ξανά Κρεμμυδάς, Φιλιππάκης, κλείνεται από το Λιβαδά, κόβεται πολύ όμορφα από το Λιβαδά και κατεβάζει ο ίδιος παίχτης την μπάλα στο Δαμιανό. Δαμιανός, ξανά Λιβαδάς, σούτ ο Λιβαδάς, δύο πόντων και καλάθι. 25-15, μπροστά η ΑΕΛ, πάντα. Κρεμμύδας για τα ψηλά λόνια. Κότας, ξανά Κρεμμύδας, προσπαθεί, σούτ δύο πόντων ο Κρεμμύδας, άστοχος, παίρνει το ριμπάου το Μαντάστας Δαμιανός, Δαμιανός χάνει την μπάλα, 4-2 οι παίχτες του Βιλαλονίου, σούτ ο Φιλιππάκης κάτω από το καλάθι και δύο πόντι για τα Σιλαλόνια, 25-17. 8 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.